πρώτη προπόνηση της ομάδας των Ποντίων Κατερίνης και είμαστε μαζί με τον Άρτη Αχθέντα, τερματοφύλακα Τάσο Πατρί, και τον προπονητή τερματοφυλάκων. Και οι δύο καινούργοι στην ομάδα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρασκόρδα. Κύριε Καρασκόρδα, πώς αξιολογείτε το βίντεο με τις αποκρούσεις του Τάσου Πατρί που έχει ξεπεράσει 5.000 views? Τις άξιζε πραγματικά και είναι ικανός να κάνει ακόμα καλύτερες και περισσότερες φέτος? Τις άξιζε πραγματικά. Μπορούσε να παίζει και σε πιο υψηλό επίπεδο? Θα μπορούσε άμα δούλευε πιο μικρός, πιο πολύ. Το μυαλό, όλα μαζί. Είναι θέμα μόνο επιλογών και μυαλού ή είναι και θέμα ταλέντου και τεχνικής κατάρτισης? Είχε ταλέντο. Η προπόνηση τον έλειπε, πιστεύω. Έχετε εμπειρία από μεγαλύτερες κατηγορίες και από αυτά που έχετε δει, παίζουν τερματοφύλακες λιγότερο ποιοτικοί από τον Τάσο Πατρί? Στη ΓΑΜΑ Εθνική, για παράδειγμα. Παίζουν πάρα πολύ. Τι περιμένει η ομάδα από τη φετινή χρονιά από τον Τάσο? Εντάξει, ο Τάσος είναι ένα παιδί, το ξέρουμε. Μέχρι πέρυσι αντίπαλοι παίζαμε. Πιστεύουμε στο παιδί, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει τους μικρούς, τους άλλους δύο τερματοφύλακες με την εμπειρία του. Θα τους βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Ξεκινάω κι εγώ τώρα κάτι καινούριο. Θα τους βοηθήσω και θα μου βοηθήσουν. Το γεγονός ότι ο Τάσος θα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών της ομάδας είναι πολύ μικρή σε ηλικία, θεωρείται ότι είναι κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας? Ναι, είναι. Όλα ξεκινάνε από το ένα, δηλαδή, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Από τον τερματοφύλακα ξεκινάμε, τον πιστεύουμε, μαζί με τον μικρό, ο καλύτερος θα παίξει όμως. Υπάρχουν ταλέντα στην πειρία στη θέση του τερματοφύλακα, είναι μια θέση η οποία δείχνει ότι πονάει σε πολλές ομάδες του νομού? Πονάει πάρα πολύ. Έχει μικρούς, αξιόλογους, δεν δουλεύουν, δεν αγαπάνε την προπόνηση. Ο τερματοφύλακας χρειάζεται κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές? Τη δική του προπόνηση, την ατομική, αλλά χωρίς παιχνίδια, όσο δίνει σε κάτω από τα δοκάρια να παίζεις, όσο προπόνηση και να κάνεις, θα σούσει. Τάσο, με ποια όνειρα και φιλοδοξίες έρχεσαι στην ομάδα των Ποντίων Κατερίνης? Να καλησπέρισω εγώ από τη σειρά μου, να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και σε αυτό που ζούμε να το ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε στο γήπεδο. Λοιπόν, έρχομαι σε αυτή την ομάδα κοιτάζοντας πρώτα απ' όλα πώς δουλεύει αυτή η ομάδα με το μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Το σκεπτικό μου σαν μεγαλύτερος είναι ότι πρέπει να παίζουν παιδιά μικρότερης ηλικίας, τουλάχιστον στο α τοπικό, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν. Δεύτερον, έρχομαι για το φίλο μου, καθώς κάνει μια καινούργια προσπάθεια να μπορέσω να το βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου. Και τρίτον, πιστεύω ότι η ΑΕ Ποντίων έχει μια φιλοσοφία που δύσκολα την βλέπεις στη σημερινή εποχή όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία. Έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό δυσκολία στο γεγονός ότι η αμυντική, η μεσαία και η επιθετική γραμμή της ομάδας θα αποτελείται από ποδοσφαιριστές πολύ μικρότερου σε ηλικία από σένα? Σίγουρα έχει έναν βαθμό, αλλά αυτό πιστεύω μέσα από τις προπονήσεις και την προετοιμασία αυτό το διάστημα και μέσω του προπονητή, πιστεύω τα παιδιά θα έρθουν όλα σε ένα καλό επίπεδο. Τελικά να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Τι έγινε και δεν συνεχίστηκε η συνεργασία σου με την περασμένη ομάδα, με την ομάδα που την οποία αγωνίστηκες και έχεις πολύ καλές εμφανίσεις? Με την Πίτνα Κίτρους. Ναι. Νικόλα, πιστεύω στο Κίτρους δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία και επέλεξα να πάω σε μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής στην ΑΕ Καρίτσας, που είναι και το χωριό μου, ώστε για να κάνω προπόνηση πρώτα απ' όλα, για να μην σταματήσω το ποδόσφαιρο, γιατί μετά από εκεί πέρα δεν ήξερα τι θα κάνω, αν θα συνέχιζα ή όχι. Μετά δόθηκε αυτή η ευκαιρία και συνεχίζω ακόμα να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Η μη συνέχιση της συνεργασίας με την ομάδα του Πυδναϊκού την περασμένη αγωνιστική χρονιά? Αυτό πιστεύω είναι κάτι προσωπικό, συγγνώμη. Ναι, ναι. Επιλογή σου να μην μας απαντήσεις. Το σεβόμαστε.
Πώς κρίνεις τάσο το πρωτάθλημα τη φετινή αγωνιστική χρονιά από τη μέχρι τώρα εικόνα που σχηματίζεις, από τις μεταγραφές των ομάδων, από τις ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα παίξουν στο πρωτάθλημα, εάν και εφόσον φυσικά αυτό ξεκινήσει ομαλά όπως όλοι περιμένουμε? Πρώτα απ' όλα είναι αυτός ο στόχος, να ξεκινήσουμε ομαλά το πρωτάθλημα. Δεύτερον, όσον αφορά τις ομάδες στο Α τοπικό φέτος, πιστεύω θα υπάρχουν ομάδες που θα είναι πολύ καλές για την κατηγορία. Τελικά, σύμφωνα με τον προπονητή τραυματοφυλάκων που έχεις δίπλα σου και προσωπικό σου φίλο, θα μπορούσες να έχεις παίξει σε υψηλότερο επίπεδο? Έχεις κάνει τον απολογισμό σου, αν και έχεις ακόμα χρόνια μπροστά σου φυσικά για να αγωνιστείς? Εγώ, εντάξει, κάθε χρονιά τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια λέω είναι η τελευταία μου, αλλά δεν, όσο αντέχω θα βρίσκουμε στο γήπεδο. Είδες ποτέ κάποιο παιχνίδι που σε βλέπουμε στα γήπεδα, παρακολουθείς αγώνες και σκέφτηκες και είπες ότι ναι, ένας τραυματοφύλακας που είδες και είπες ότι θα μπορούσα να είμαι στη θέση του, ναι, σε ομάδα που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική ή σε ανώτερη ακόμα κατηγορία? Επειδή μου δόθηκε ευκαιρία φέτος να δω κάποια παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό σε ρωτάω κιόλας, επειδή. Πολύ κοντά. Πιστεύω ότι αυτή η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ένα κλικ από το Α τοπικό. Δεν έχει μεγάλη τεράστια διαφορά. Η συνεργασία και των δύο με τον κύριο Ζιώγα, έχετε ξανασυνεργαστεί? Και ποια είναι η εκτίμηση που έχετε στο πρόσωπό του και η εικόνα που έχετε για την προπονητική του δουλειά σε πολλές ομάδες του Νομοπύρες? Πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Έχουμε εξαιρετική σχέση και εκτός γηπέδων. Θα συνεργαστούμε, είναι καλός άνθρωπος, καλός προπονητής, αυτά που έχουμε ακούσει, δουλευταράς, στο γήπεδο πολλές ώρες. Το αποτέλεσμα. Και εγώ πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον coach. Ως αντίπαλος που έχουμε παίξει, σε όποια ομάδα τον αντιμετώπισα, είχε μια καλή ομάδα. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάνει και καλή δουλειά. Θα κλείσω με ένα έτσι λίγο πάλι χιουμοριστικό. Τάσο, με 50.000 προβολές, ένα βίντεο με λίγες αποκρούσεις που έχεις κάνει από τις εκατοντάδες που έχεις πραγματοποιήσει από την μέρα που αγωνίστηκες στο Στρατοβλήκα και με εκατοντάδες θετικά σχόλια, σε κάνουν να πιστεύεις ότι αν αυτό το βίντεο είχε γίνει πριν από χρόνια, όταν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη όπως υπάρχει σήμερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για σένα? Πιστεύω θα με δίνονταν μια ευκαιρία να παίξω σε παραπάνω κατηγορίες. Εμείς ευχόμαστε καλή δουλειά, καλή αρχή, με υγεία και καλές και πολλές αποκρούσεις και στους δυο σας. Να είστε καλά.